Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Ανησυχώ γιατί δεν σε έχω ακούσει καθόλου. Γιατί να μιλήσω εγώ, να ακουστούμε. Πρέπει να γίνει καθαρή κουβέντα και να διαχωρίσουμε τα δύο πράγματα. Το ένα θέμα είναι ότι στη Βουλή είναι εικόνες ντροπής και πρέπει όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου να δουν πώς θα προφυλάξουν το Κοινοβούλιο από παρόμοιες εκδηλώσεις, να βρεθούν ευθύνες, ποιος άφησε όλους αυτούς να γίνει διαδήλωση μες στη Βουλή, πώς βρήκαν τις προσκλήσεις, γιατί μπήκαν και τι έγινε. Και δεύτερο, δεν μπορεί ο καθένας να σηκώνεται και να βρίζει σκάσερε και όλα αυτά τα πράγματα που ακούστηκαν στη Βουλή. Πρέπει ψύχραμα, ήρεμα, θα δούμε πώς αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα που είναι πιο σημαντικό είναι η αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή δυνάμωσε, όπως ο κύριος Κρανιδιώτης είπε, από την πολιτική που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα. Ξέχασε όμως να αναφέρει ο κύριος Κρανιδιώτης ότι την πολιτική αυτή την ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία. Και η οποία από ό,τι τη μία μεριά. Δεν καταλαβαίνετε πάντως. Καλά, εντάξει. Δεν πειράζει. Με ερμηνεύετε. Δεν κακό. Ωραία. Θα με απαντήσετε. Εγώ σας άκουσα προσεκτικά. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κρατούσε διάφορους φακέλους στο σιρτάρι. Ο κύριος Ζένδια συγκεκριμένα συνομιλούσε παράλληλα μέσω Μπαλτάκου με τη Χρυσή Αυγή, αποδείχθηκε αυτό και έφτασε να δολοφονηθεί ο Φίσας για να πάμε να προχωρήσει δικαστικά Ο κύριος Σαμαράς. Μισό λεπτό, Άρη. Αν μου επιτρέπεις, έκανε μια σειρά προτάσεων για το Σύνταγμα. Ένα θέμα είναι η πολιτική και ένα θέμα είναι και η πολιτική της κυβέρνησης. Και άλλο θέμα η πολιτική όπως ασκείται. Όλες αυτές τις προτάσεις που έκανε ο κύριος Σαμαράς μπορούσε να φέρει ένα νόμο για να τα έχει περάσει. Για αυτές λοιπόν τις προτάσεις, εγώ δεν άκουσα κανένα άλλο να τοποθετείτε. Μισό λεπτό τώρα. Όταν είπε 200 βουλευτές, αβαβά ακούστηκε. Μισό λεπτό τώρα, μισό λεπτό για να τα ξέρουμε. Αυτά που πουλάει η Χρυσή Αυγή στην κοινωνία έχουν άμεση σχέση με το πώς είναι το πολιτικό σύστημα. Να τον αφήσουμε όμως. Λοιπόν, μια παρένθεση για τον Άρη, ότι αυτά που είπε ο Σαμαράς ως συνταγματικές αναθεώρησης και όλα αυτά τα πράγματα. Ένα νόμο θα φέρνανε, θα τον ψηφίζαμε και θα περνάγανε. Όχι 250 βουλευτές. Δεν τον εφόρε ποτέ. Όπως και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Και ήθελα συνταγματικές αναθεωρήσεις. Πάμε λοιπόν. Εγώ δεν θα αναφέρω στον κύριο Μιχαλολιάκο που άφησε σκιές. Γιατί συμφώνησε η αντιπολίτευση σε 200 βουλευτές. Αυτό που λέτε. Τι θέλετε τώρα να συζητήσουμε τώρα για τους 200 βουλευτές για την Χρυσή Αυγή. Όχι, και εγώ, η Χρυσή Αυγή ενδυναμώνεται γιατί ένα μέρος της κοινωνίας. Ναι. Βλέπει όλο αυτό το απολυταρχικό και εκτός το ότι το γουστάρει, αλλά είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι βλέπουν το πολιτικό σύστημα και τα προβλήματά του. Μάλιστα. Από τα προνόμια των βουλευτών μέχρι το μισθό τους, έως ότου πώς θα λειτουργεί αυτό το πολιτικό σύστημα, είναι ένα θέμα στο οποίο το πολιτικό μάρκετινγκ της Χρυσής Αυγής πιάνει έξω. Αυτό λοιπόν προσπαθώ να πω. Δεν είναι μόνο διότι βρήκαμε το αντιμνημόνιο. Δεν βρήκαμε την αντιμνημονιακή πολιτική. Δεν μιλάω για κανένα αντιμνημόνιο. Λέω ότι τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος λοιπόν ευνοεί προχωράμε, τη Χρυσή Αυγή. Προχωράμε. Εγώ δεν θα αναφερθώ στα αυτά που είπε και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Μιχαλολιάκος και όλοι αυτοί της Χρυσής Αυγής. Άφησαν όμως σκιές. Και αυτές οι σκιές για επαφές του κυρίου Γεωργιάδη, το παιδί μου να είναι Χρυσαυγήτης και όχι κομμουνιστής. Πλέναν τα χέρια μαζί και έλεγε θα τα βρούμε. Ο άλλος τον αποκαλούσε Χριστάρα, από πού και σπου. Όλα αυτά είναι σκιές. Τα οποία πραγματικά σύμφωνα με την Ιωάννα δεν τα παίρνω υπόψη μου. Θα πρέπει όμως να απαντηθεί επίσημα από τις ανακριτικές αρχές τι συμβαίνει και τι επαφές είχαν. Δεν πρέπει κανείς να τα παίρνει υπόψη. Όχι, όχι. Άμα να απαντηθούν επίσημα. Εγώ λοιπόν επανέρχομαι στο θέμα του Μπαλτάκου. Το οποίο έχει πιαστεί να με τη γύρα στον νόμο που λέει και ο λαός μας. Να συνομιλεί με την Χρυσή Αυγή. Σωστά λοιπόν ο Στέλιος έδεσε προηγουμένως το θέμα. Γιατί δεν έγινε συζήτηση που είχε απαιτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη Χρυσή Αυγή και τη σχέση Μπαλτάκου με Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Αν ήθελε λοιπόν ο κύριος Σαμαράς φαινόμενα τύπου Χρυσή Αυγή να μην ενδυναμώνονται, θα πρέπει να έχει κάνει αμέσως τη συζήτηση. Μα θα είναι ίσω ο βάρο τώρα. Σπύρο, άμα δηλαδή, η Χρυσή Αυγή έφτασε στο. Κύριε Μιχοπούλα, ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Η Χρυσή Αυγή έφτασε στο 10% επειδή μιλάει ο Μπαλτάκο με τον Κασιδιάρη. Όχι, κύριε. Η Χρυσή Αυγή, αγαπητέ, έφτασε εκεί που έφτασε. Απλώ είχαν γίνει αποκαλύψει, είχαν ασκηθεί διώξει. Λοιπόν, παρόλα αυτά. Ακούστε να με προσοχή. Μια κουβέντα γιατί το υποστηρίζατε. Παρόλα αυτά, λοιπόν, παρά όσα ακούστηκαν, παρά τις διώξεις, 500 τόσες χιλιάδες Έλληνες πήγαν και τους ψήφισαν. Αυτό δεν σας προβληματίζει? Και ακόμα δεν συζητάμε για τον Μπαλτάκο. Θα σας πω με δύο κουβέντες στους στρατολόγους. Ο ένας είναι η αριστερά με την παράλογη ψυχεδελική και μη σας πω σχεδόν αντεθνική στάση στο θέμα της λαθρομετανάστευσης και της εγκληματικότητας και της δημόσιας τάξης. Συν την κρίση βεβαίως και από την άλλη οι ενοχές οι δικές μας, γενικά η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ στέλνει τον κόσμο στο Χρυσή Αυγή. Όταν βγαίνουν οι άνθρωποι στις γειτονιές, όπου άλλος βγαίνουν οι άνθρωποι στις γειτονιές και σου λένε αγόρασα ένα διαμέρισμα σε μια μεσοαστική γειτονιά και βρέθηκα να μείνω στην Καμπούλ και του λέω απαντά, του απαντά η αριστερά είσαι φασίστας.
Έτσι. Λοιπόν, έρχονται κάποιοι να καλύψουν. Μισό λεπτό, γιατί έχει ζητήσει το λόγο η Ιωάννα. Έλα, Ιωάννα. Ναι, Ιωάννα. Όχι, ο Θόδωρε, θα επανέλθουμε σε σένα, αλλά θέλει να πει κάτι και η Ιωάννα. Να πω το εξής. Θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον αφελές πολιτικά αλλά και λογικά αφελές να υποστηρίζει κανείς ότι το φαινόμενο Χρυσή Αυγή με 500.000 ψήφους που νομιμοποιεί τη δράση της μετά τις αποκαλύψεις και τις δικαστικές διώξεις είναι, επαναλαμβάνω, αφελές να αποδίδεται στην πολιτική 3, 4 ή 5 ετών. Αυτά αν κανείς δεν τα προσεγγίσει. Και κυρίως και για τον Στέλιο τον Κούλογλου το λέω, που μπαίνει στην πολιτική και μάλιστα με δυναμικό τρόπο, αλλά και για τον κύριο Κρανιδιώτη, με μια μεγαλύτερη σοβαρότητα και σε βάθος χρόνου για να ακουμπήσει κανείς τις αιτίες που γεννά αυτό το φαινόμενο. Συζητάμε, νομίζω, πρόχειρα, επιπόλαια και στο τέλος θα καταλήξουμε, φοβούμε, σε μία ανοχή και σε μία εξοικείωση με το φαινόμενο. Κάτι που με τρόμο το βλέπω και σήμερα, καθώς ενώ έχουμε δει σκηνές πρωτοφανείς για Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε στην Τουρκία δεν γίνονται αυτά, και δεν θέλω να θίξω το τουρκικό κοινοβούλιο, ούτε στην Κορέα, κανονικά σήμερα έπρεπε οι βουλευτές όλων των κομμάτων να είναι παρόντες στη Βουλή. Παρόντες και να εκφράσουν γνώμη, καθώς ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής επρόκειτο να πάρει ή όχι το πράσινο φως για να πάει στη δικαιοσύνη. Και όχι μόνο 225 που ήταν παρόντες και εκ των οποίων οι μισοί χαζεύαν στο διάδρομο. Δηλαδή, αν το πολιτικό σύστημα, και λέω όλα τα πολιτικά κόμματα και η κοινωνία, γιατί η κοινωνία δεν είναι αμέτωχη, βλέπει το πολιτικό σύστημα και κάθεται στον καναπέ και κρίνει, δεν έχουμε καταλάβει ή αντιληφθεί τον κίνδυνο αυτού του νεοναζιστικού μορφώματος, δεν μπορούμε να έρθουμε μετά από 5 χρόνια και να κλαίμε. Η Ιωάννα δεν μπορεί να βάζει στο ίδιο τσουβάλι όλα τα κόμματα. Λοιπόν, τον κίνδυνο του νεοναζί τον έχει φάγει στο πετσί του η αριστερή χρόνια τώρα. Ελάτε, κύριε, με τις διώξεις και οι μετανάστες. Μην τρελαθούμε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε κανένα. Όσο εξακολουθούμε να απευθυνόμαστε σε μισό εκατομμύριο ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Και κλείνοντας τα μάτια και βάζοντας το κεφάλι στην άμμο, οι 500.000 θα γίνουν 600, ελάτε, μετά 700 και μετά 800. Λοιπόν, πιστεύω ότι το να λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για την άνοδο της Χρυσής Αυγής μου μοιάζει σαν το πιο σύντομο ανέκδοτο. Καταρχήν, η Χρυσή Αυγή, κύριε Κρανιδιώτη, η Χρυσή Αυγή έφυγε από εσάς. Δεν έφυγε από την αριστερά. Δικοί σας άνθρωποι, βασικά. Δικοί σας άνθρωποι είναι. Ξαδελφάκια είναι. Και οι πολίτες και ο Μιχαλολιάκος. Δεν είναι πολιτικές που κάνουν. Και ο Μιχαλολιάκος και τα στελέχη τους. Υπάρχουν μια σειρά. Την Χρυσή Αυγή στην επαρχία ιδιαίτερα την έχουν επανδρώσει στελέχη, πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το ξέρετε αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι η Χρυσή Αυγή αντιμετωπίζεται, αγαπητέ Άρη και αγαπητή κυρία Μανδρού, αντιμετωπίζεται με περισσότερη δημοκρατία. Πρέπει να συζητήσουμε το πρόβλημα της Χρυσής Αυγής. Πρέπει να συζητήσουμε στη Βουλή τα έκτρομα που έχουν γίνει. Έχουμε έλλειψη δημοκρατία. Όχι με κολπάκια να κλείνουμε τη Βουλή για να μην συζητήσουμε τίποτα. Έχουμε έλλειψη δημοκρατίας για να καταλάβω. Μα μισό λεπτάκι να τελειώσω. Μισό λεπτάκι να τελειώσω. Είναι άλλο η κοινοβουλευτική διαδικασία και αν τη σέβεται το κυβερνών κόμμα. Όχι με μισό λεπτάκι. Αν πετάξει κάτι σημείο, δεν μπορεί να τελειώσει μια φράση. Εγώ γιατί σ' άφησα να τελειώσω. Εγώ λέω λοιπόν ότι αντιμετωπίζεται με το σεβασμό στη δημοκρατία και στους κοινοβουλευτικούς κανόνες. Όταν δείχνει, όταν η κυβέρνηση μεταχειρίζεται το κοινοβούλιο όπως της αρέσει, άλλοτε συζητά, άλλοτε δεν συζητά. Άλλοτε το κλείνει, τώρα το κλείσε. Μα είναι, το κλείσε για να περάσει μέτρα λοιπόν, όπως είναι οι παραλίες και τα λοιπά. Δηλαδή, και κάτι τελευταίο. Μισό λεπτό, κάτι τελευταίο. Η Χρυσή Αυγή πρέπει όταν παραβιάζει τον νόμο, όχι να δέρνει τις καθαρίστριες. Εγώ έχω έρθει εδώ πέρα για συμπαράσταση στις καθαρίστριες. Φοράω ένα μπλουζάκι για τις καθαρίστριες που έχουν δικαιωθεί από τη δικαιοσύνη και δεν σέβεται το Υπουργείο την απόφαση της δικαιοσύνης. Αυτά δίνουν τροφή στη Χρυσή Αυγή. Πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Να δούμε σε αυτό το σημείο κάποια στιγμιότυπα από τα έκτροπα. Έτσι τα χαρακτηρίζουμε όλοι και αυτός είναι ο σωστός χαρακτηρισμός για όσα έγιναν σήμερα στη Βουλή από την πλευρά των Χρυσαυγητών. Να δούμε κάποια στιγμιότυπα, τα κυριότερα σημεία τώρα.